15ήμερο. Φέτος έγινε μια υπέροχη Κασανδρούπολη με μεγάλη συμμετοχή του κόσμου. Το είχε ανάγκη άλλωστε μετά από 2 χρόνια εγκλεισμού και που δεν υπήρχε και καμία εκδήλωση. Και είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί αυτό που μας έμεινε, ο απόϊχος όλος αυτός, ήταν από τον κόσμο ότι το δέχτηκε με μεγάλη χαρά και με μεγάλη ευγνωμοσύνη για όλα αυτά που φέραμε. Δώσαμε στόχο στα παιδιά, στοχοποίησαμε τα παιδιά και ήταν κάθε απόγευμα ο πεζόδρομος γεμάτος. Μας βοήθησε και ο καιρός. Του χρόνου θα είναι κάτι πολύ καλύτερο. Καλησπέρα σας, 13 γεμάτες μέρες με εκδηλώσεις, με εκατοντάδες κόσμο να έρχεται στην Κασανδρούπολη, με συναυλίες, με πάρα πολύ κόσμο και κέφι, ο κόσμος χόρεψε. Σήμερα έχουμε παραδοσιακή μουσική, κλείνουμε τις συναυλίες, με την αυριανή μέρα φυσικά που θα μοιρώσουμε τα δωράκια στους μικρούς μας φίλους για να κλείσει μια επιτυχημένη Κασανδρούπολη. Πρόεδρε, πώς υποδέχθηκε ο κόσμος την Κασανδρούπολη ξανά εδώ στην Κασάνδρεια? Επιτέλους μετά από 2 χρόνια λόγω COVID και όλα αυτά μπορέσαμε και πραγματοποιήσαμε φέτος την Κασανδρούπολη. Ο κόσμος το περίμενε. Είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι και από τη συμμετοχή του κόσμου αλλά και πιστεύω και από την ποιότητα που προσφέραμε σε συνεργασία με την ΚΕΔΙΚ και το Δήμο Κασάνδρας ώστε να δώσουμε μια νότα χαράς και διασκέδασης στους μικρούς μας φίλους αλλά και στους μεγάλους.